Πάμε τώρα στην υπόθεση της κατηγορουμένης από την Πάτρα, η οποία βρίσκεται έτσι και αλλιώς στην φυλακή. Το δικαστήριο για την Τζορτζίνα είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε. Για τα άλλα δύο παιδιά θα είναι ένα επόμενο δικαστήριο που θα έχουμε τη νέα σεζόν μπροστά μας. Η Αγγελική Νικολούλη, λοιπόν, κλείνοντας μια πολύ πετυχημένη χρονιά στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στην κατηγορουμένη από την Πάτρα. Θέλω να ακούσουμε αυτό το μήνυμα. Άλλωστε το είχε υποσχεθεί νομίζω μία ή δύο εβδομάδες πριν, ζητώντας την κατηγορουμένη από την Πάτρα να μιλήσουν σαν γυναίκες. Παρακαλώ. Για την υπόθεση της Πάτρας, για την μητέρα, για την Ερούλα που κάθεται στο εδόλιο κατηγορούμενη για τη δολοφονία της μεγάλης κόρης της και θα ακολουθήσει και το δικαστήριο και για τα άλλα δύο παιδιά. Είχα έτσι μια, θέλω να πω κάτι, γιατί με αυτή την γυναίκα πέρα και από ρεπόρτερ που έψαχνε να βρει την αλήθεια, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία, είχα και μια άλλη σχέση. Μιλούσαμε καθημερινά σχεδόν, την έβλεπα όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, παράξενο και μπορεί και κάποιος να τους εκνευρίζει, την έβλεπα και σαν άνθρωπο και σαν μητέρα. Είχαμε αναπτύξει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Κάποια στιγμή λοιπόν πληροφορήθηκα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερο. Και θεώρησα σκόπιμο να σας απευθύνω ένα μήνυμα μέσα από την τηλεόραση, αλλά μετά μια δεύτερη σκέψη και πιο δυνατή μου λέει ότι δεν είναι δυνατόν μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα να της δώσω αυτό το μήνυμα που θα ήθελα, γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εξάλλου ξέρει η ίδια που μπορεί να με βρει. Ας τα αφήσουμε εδώ καλύτερα, να μην το πάμε παραπέρα. Αυτό που έχουμε ως στοιχείο του ρεπορτάζ, ως εκπομπή εμείς, είναι ότι η κατηγορουμένη από την Πάτρα όντως συνομιλούσε με την Αγγελική Νικολούλη, νομίζω πριν προφυλακιστεί. Άλλωστε το είχαμε αναδείξει και εκείνη στην εκπομπή της μιλούσε, Μαρία μου, ναι, και έλεγε αυτά που έλεγαν. Κάποιες από αυτές τις συνομιλίες, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη της κατηγορουμένης, τις είχε προβάλει η Αγγελική. Υπάρχουν, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, πολύ περισσότερες. Από αυτά που έχουν πει ως γυναίκες μεταξύ τους. Μεταξύ τους, ναι, βεβαίως. Και θέλω να πω κάτι, Ζήνα, για όποιον δεν το είδε, αυτά η Αγγελική τα είπε την ώρα που έπεφταν οι τίτλοι τέλους της τελευταίας της εκπομπής της. Μιας πολύ πετυχημένης χρονιάς για το Μέγκα. Και για μένα έχει πολύ σημασία αυτό. Και επίσης να πω κάτι που το ξέρουν οι τηλεθεατές, ότι η Αγγελική δεν λέει ποτέ τίποτα τυχαία και στον αέρα. Πάντα, πάντα πίσω από τις λίγες λέξεις της κρύβονται πολύ περισσότερα από όσα λέει. Και όταν κάτι το έχει έτσι πολύ δυνατά στο μυαλό της, το φτάνει και εις πέρας μέχρι το τέλος. Το λέω αυτό γιατί να θυμίσουμε την υπόθεση του Μάριου Παπαγεωργίου που έβαλε ειδικούς ερευνητές κτλ. Φαίνεται όμως ότι την εμπιστευόταν η κατηγορουμένη από την Πάτρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα. Την έπαιρνε, της έλεγε αν υπήρχαν νεότερα, αν είχαν βγει τα πορίσματα, αν είχαν βγει τα στοιχεία για τις τοξικολογικές, αν ήξερε κάτι. Όπως και με τον Γιώργο Σόμπολο, το δικό μας είχαν. Και δεν ξέρουμε και τι ήταν. Απλώς με την Αγγελική μιλούσε και ως γυναίκα με γυναίκα. Τώρα τι ήθελε να πει η Νικολούλη, δηλαδή. Έχει μάθει. Κοίτα, επειδή εγώ επικοινώνησα μαζί της πριν από 15 μέρες. Η Αγγελική Νικολούλη πριν από 15 μέρες είπε ότι γνωρίζει κάτι που μάλλον ενδιαφέρει την κατηγορουμένη. Σε σχέση με την υπόθεση, δηλαδή. Γνωρίζει κάτι. Άρα ζητάει να την πάρει τηλέφωνο ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Σκόπευε λοιπόν η Αγγελική να το πει στον αέρα στην τελευταία της εκπομπή. Ναι. Μετά από πιο όρημη σκέψη, αποφάσισε ότι αυτά δεν λέγονται στον τηλεοπτικό αέρα. Εάν γνωρίζει κάτι το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση, είναι κάτι προσωπικό το οποίο αφορά την κατηγορουμένη. Γνωρίζει κάτι. Δεν το γνωρίζει. Δεν ξέρω. Γιατί αν γνωρίζει κάτι το οποίο αφορά την υπόθεση, νομίζω ότι δεν είναι κατάλληλη να η κατηγορουμένη να συνομιλήσει μαζί της. Θα πρέπει να απευθυνθεί στις δικαστικές αρχές. Αν είναι ένα στοιχείο το οποίο αφορά την υπόθεση. Αν είναι κάτι το οποίο αφορά την κατηγορουμένη, κάτι προσωπικό, εντάξει, ας μιλήσουν μεταξύ τους. Και αν αυτά εμπλέκονται, το προσωπικό με την υπόθεση. Δεν μπορείς να το Εγώ ξέρω ότι όταν έχεις μια πληροφορία η οποία είναι σημαντική σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, ως πολίτης, όχι μόνο ως δημοσιογράφος, οφείλεις να ενημερώσεις τις αρμόδιες αρχές. Υποθέτω ότι το ξέρει και η Αγγελική Νικολούλη. Αυτό είμαι σίγουρη. Καλά, σίγουρα. 100%. Επίσης, να συζητάμε τώρα. Είναι μια προσωπική μου εκτίμηση. Ναι. Είναι προσωπική, δεν είναι γνώση αυτό. Έτσι. Εκτιμώ ότι αν η κυρία Νικολούλη κληθεί σε αυτό το δικαστήριο, θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να κληθεί ως τι.
Δεν ξέρω, ως μάρτυρας από κάποια πλευρά. Από πού? Είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Εμπλεκόμενη δηλαδή στην υπόθεση ως μάρτυρας. Κοίτα, Ρούλα, πάντως είχε καταγραφεί στην υπόθεση του Γιακουμάκη, αν κάνω λάθος. Όχι σαν καταγραφή. Αν δεν κάνω λάθος. Ένας άνθρωπος που μιλάει συνέχεια με μια γυναίκα, η οποία στη συνέχεια κατηγορείται για το θάνατο τριών παιδιών, και αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως έχει κάνει προσωπικές συζητήσεις μαζί της. Δεν το γνωρίζω εάν νομικά δικαιούται. Υφίστε σε αυτές τις περιπτώσεις ο δημοσιογράφος που έχει κάποια σημαντικά στοιχεία πηγαίνει μόνος του στον αρμόδιο εισαγγελέα που έχει την υπόθεση και τα παραθέτει. Εγώ δεν είπα ότι έχει στοιχεία. Αλλά επειδή... Τι να πει, ως μάρτυρας να πει τι να πει. Αν ήταν καλή στο τηλέφωνο. Να μου πει ότι όλοι αυτοί που έχουν πάει μέχρι σήμερα στο δικαστήριο έχουν στοιχεία, γιατί εγώ μέχρι στιγμής ακούω προσωπικές εκτιμήσεις και κρίσεις. Δηλαδή να πάει και η κυρία Νικόλη να πει την προσωπική της εκτίμηση, πώς την άκουγε στο τηλέφωνο. Εγώ θα ήθελα να την ακούσω. Να πάμε όλοι όσοι έχουμε συνομιλήσει Ρούλα μου δεν είχε ιδιαίτερη σχέση το διάστημα. Δεν μιλώ και εδώ για τον οποιοδήποτε. Νομίζω δεν μιλούσατε καν στο τηλέφωνο. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν, δεν αναφέρεται από την εκπομπή μας εκπροσωπούσε ο κύριος Σόμπολο. Εγώ δεν και τον Γιώργο Σόμπολο. Λίγο να διευκρινίσω λίγο κάτι. Εγώ δεν εννοούσα για την συγκεκριμένη κατηγορουμένη. Εννοώ ότι ο κάθε δημοσιογράφος που μιλάει με τον οποιοδήποτε στη συνέχεια κατηγορείται. Δεν έχει κληθεί ποτέ ένας δημοσιογράφος να πει την εκτίμησή του πώς τον είδε ή πώς του μίλαγε στο ρεπορτάζ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εκτός αν έχει προσωπική επαφή μαζί του. Αν έχει προσωπική. Μα μιλάω κι εγώ, υποτίθεται, με έναν κρατούμενο στις φυλακές. Τον οποιοδήποτε κρατούμενο ως δημοσιογράφο. Θα με καλέσει εμένα ο εισαγγελέας να του πω ποια είναι η εκτίμησή μου που συνομιλώ μαζί του στο τηλέφωνο. Όχι, μπορεί να ζητήσει να έχει μεσολαβεί και αυτό έξυγω ή το ζητάω εγώ γιατί. Συγγνώμη, κάτι λέει ο κ. Ξυλουργίδης και πρέπει να τον ακούσουμε. Εδώ τώρα υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι όταν έχει την επαγγελματική ιδιότητα του δημοσιογράφου αλλάζουν όλα. Δεν είναι σαν να μιλάει κάποιο άνθρωπο που δεν έχει. Πηγαίνει μόνο στο δημοσιογράφο και δίνει τα στοιχεία. Αν επιθυμεί να πα, δεν μπορεί να σε υποχρεώσει. Ακόμα και αν σε καλέσει εισαγγελική αρχή. Δεν έχει πρόβλημα να σε καλέσει εισαγγελική αρχή. Βεβαίω. Χειρώνεσαι πίσω από το απόρριτο. Αν επιθυμεί όμω να βοηθήσει, γιατί ενδεχομένω. Για την έρευνα. Λέω εγώ τώρα, αυτά που ακού είναι να κρύβει κι εσύ. Έχει μια άλλη άποψη, ίσω να είχε ενδιαφέρον. Όπω για μένα θα είχε ενδιαφέρον. Αν τη είχε εμπιστευτεί κάτι φυσικά. Που να αφορούσε. Έτσι, που να επιθυμεί. Κάτι δικό τη. Να πάει να το πει. Να πάει μόνη της να το πει. Να το πει τι είναι, κατηγορουμένη. Θα σου πει πάρε με τη λέω, Ρούλα μου. Φαίνεται λίγο περίεργα με όλα αυτά τα οποία. Το να βάλουμε στο τραπέζι ένα άλλο σενάριο. Είναι πολύ περίεργα. Ποιο είναι το σενάριο. Άλλο σενάριο. Να κλείσουμε την εκπομπή τώρα και να ανοίξουμε την πρεμιέρα μα με μια συνέντευξη. Τη συγκεκριμένη κατηγορουμένη που είναι ο μόνος τρόπος για να μας καλέσει. Αυτό δεν περνάει από το μυαλό μας. Εμείς προς το παρόν παίρνουμε αγωγές και μηνύσεις από τη συγκεκριμένη. Ναι, αλλά πάνω σε αυτό το οποίο λες, γιατί παίρνουμε αγωγές και μηνύσεις και ασφαλιστικά και καμία αγωγή δεν είναι ντροπή και πρέπει να το πούμε για ακόμη μία φορά. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται και κάτι άλλο. Η κατηγορουμένη εγκαλεί εσένα και εμένα και την εφημερίδα και το κανάλι ότι δηλαδή τη διαπομπεύσαμε, ότι κάναμε, ότι ράναμε, ότι προβάλαμε το όνομά της, ότι τις φωτογραφίες της που δεν το κάναμε ποτέ στην εκπομπή, το έκανα εγώ όμως στην εφημερίδα. Εδώ πέρα από όλη αυτή την ιστορία προκύπτει και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Αγγελική Νικολούλη ότι η ίδια είχε προκαλέσει τη δημοσιότητα, ότι η ίδια ήταν εκείνη η οποία συνομιλούσε διαρκώς με δημοσιογράφους. Αλλά μην προχωρήσουμε λοιπόν, αυτό και μετά το δεν έχει να κάνει τώρα, συζητάμε ότι η Αγγελική Νικολούλη. Η οποία συνομιλούσε μαζί της σχεδόν καθημερινά. Εγώ να σας πω κάτι, το ξέρω και από την ίδια την κατηγορουμένη, γιατί μου το είχε εμπιστευτεί, ότι τη ρωτάει και την εμπιστεύεται για κομμάτια που αφορούν σε τέτοια ζητήματα, ιατροδικαστικές, τοξικολογικές, που τα περιμένει και εκείνη της θέτει κάποια ερωτήματα και κάποιες απορίες που έχει. Άλλωστε η συγκεκριμένη κατηγορουμένη το είχε αυτό. Θυμάστε που είχαμε φιλοξενήσει εδώ έναν συγκεκριμένο άνθρωπο από το εξωτερικό που είχε μιλήσει για το γενότυπο, για όλα αυτά και, και της είχαμε πει ότι αν θέλει οτιδήποτε να ρωτήσουμε και τα λοιπά και δεχόμασταν τις ερωτήσεις της πάρα πολλές φορές. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Άντως, με τον Γιώργο Σόμπολο που τον έπαιρνε και τον ρωτούσε. Είναι αυτό. Νομίζω και στην δικογραφία υπάρχουν αυτά. Έχει συμβεί πάντως να καταθέσουν δημοσιογράφοι σε δίκες μέχρι το σημείο που το επιθυμούν, χωρίς να παραβιάζουν το δημοσιογραφικό απόρριτο. Η κυρία Νικολούλη έχει καταθέσει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και πολλές φορές έχει βρει και στοιχεία η εκπομπή της που δένουν το δολοφόνο. Mm-hmm.
Εντός και εκτός εισαγωγικών. Για να μην τα ξεχνάμε. Όχι, δεν τα ξεχνάμε. Εντάξει. Εδώ τώρα δεν μιλάμε ότι δεν είναι κάτι σε σχέση με την κατηγορουμένη από την Πάτρα. Μην παρεξηγηθούμε και προτρέξουν έτσι δελτία τύπου χωρίς να έχουμε κάνει αναφορά. Και μου αίσθηση είναι, συγγνώμη Πέτρο, ότι θα περιμένει πολύ στο τηλέφωνο η κυρία Νικολούλη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα περιμένει. Εγώ ξέρω ότι. Έχει ξεκόψει από όλους τους δημοσιογράφους με αυτή την έννοια του. Η κυρία Νικολούλη δεν είναι οποιαδήποτε. Συνομιλούμε μόνο με τον δικηγόρο τη. Νομίζω ότι η μοίρα είναι όλη. Η πάγια τακτική οπλοκή. Λάθος αυτό. Δεν είναι όλοι στην ίδια μοίρα πάντα. Για την κατηγορουμένη, λέω. Ενδεχομένως να είναι στην ίδια μοίρα όλοι. Ότι δεν είναι όλοι. Η κυρία Νικολούλη είναι. Κορυφή σε αυτό το οποίο κάνει. Έτσι δεν το συζητάμε. Κορυφή. Αλλά αν υπάρχει κάτι ουσιαστικό το οποίο αφορά, επαναλαμβάνω, την υπόθεση, οφείλει οποιοδήποτε πολίτη, δημοσιογράφο, δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, ελεύθερο επαγγελματία, να επικοινωνήσει με τι αρχέ. Δεν απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις. Το καταλάβαμε. Μπορεί να αφορά την προσωπική. Άλλο, το προσωπικό δεν μας ενδιαφέρει. Πάντως το σαν γυναίκες το κρατάω.